Πάμε λίγο στις ηλεκτρονικές απάτες. Τελευταία σύνδεση για αυτό το μέρος. Έχουμε αναφερθεί πάρα πολλές φορές ένα φαινόμενο το οποίο την αναλάβει ανησυχητικές διαστάσεις και λαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις. Με τις αρχές βέβαια, σχεδόν σε εβδομαδιαία βάση, για να μην πω σε καθημερινή, να χτυπούν καμπανάκι κινδύνου. Πάμε στον κύριο Γιώργο Παπαπροδρόμου, είναι υποστράτηγος εν αποστρατεία της ελληνικής αστυνομίας βέβαια και πρώην επικεφαλής της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Την καλησπέρα μας, κύριε Παπαπροδρόμου. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, καλησπέρα κύριε Σπανού, καλησπέρα σε όσους μας ακούν. Κυκλοφόρησε σήμερα είδηση σε πολλούς ιστοτόπους αναφορικά με το ηλεκτρονικό έγκλημα ότι πλέον έχουμε τη δυνατότητα να υποβάλουμε ψηφιακά καταγγελίες για εγκλήματα στον κυβερνοχώρο από σήμερα Παρασκευή 13 Μαΐου. Τι ισχύει τελικά? Καταρχήν αναφέρεστε στην πρόσφατη κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης του κ. Περακάκη μαζί με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κ. Θεοδωρικάκο, που ουσιαστικά ορίζει ή τακτοποιεί το θέμα της δυνατότητας που ο πολίτης είχε εδώ και καιρό. Θυμίζω ότι η συγκεκριμένη πλατφόρμα ήταν γνωστή από το 2016, συγκεκριμένα από το μήνα Οκτώβριο, και έχουν υποβληθεί οι σχετικές καταγγελίες στο πόρταλ της Ελληνικής Αστυνομίας, το αρχείο της Ελληνικής Αστυνομίας που υπάρχει. Ωστόσο, είναι πολύ θετικό αυτή η τακτοποίηση και οριοθέτηση, θα έλεγα, στο θεσμικό πλαίσιο, στο διαδικαστικό, που είναι πολύ σημαντικό κομμάτι για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ψηφιακή διακυβέρνηση γενικότερα. Και μάλιστα ορίζει σωστά το έγκλημα που λαμβάνει στο κυβερνοχώρο ως κυβερνοέγκλημα και όχι ηλεκτρονικό έγκλημα που έχει επικρατήσει για άλλους λόγους. Ναι. Το σωστό είναι κυβερνοέγκλημα. Και σήμερα μάλιστα στην πλατφόρμα που υπάρχει σχετική στο gov.gr, στην ενότητα πολίτης και καθημερινότητα, στην υποενότητα καταγγελίες. Οπότε μπαίνουμε και δηλώνουμε τι, στρατηγέ, μπαίνουμε και δηλώνουμε τι. Στο παράδειγμα που αναφερθήκατε προηγουμένως στις απάτες, στις διαδικτυακές απάτες, στις απάτες δηλαδή που λαμβάνουν χώρα στον κυβερνοχώρο, υπάρχει ειδική πρόβλεψη, υπήρχε αυτή η πρόβλεψη, έτσι υπάρχει δυνατότητα ο πολίτης με τρόπο απλό, άμεσο, φιλικό, να αναφέρει την περίπτωσή του, έτσι, και από εκεί και πέρα θα δρομολογηθεί η εξέλιξη που ποια υπηρεσία θα επιληφθεί και θα κάνει. Ουσιαστικά όμως τι γίνεται? Δίνει πάρα πολλές δυνατότητες στον πολίτη, είναι στη σωστή κατεύθυνση στην εξυπηρέτηση του πολίτη, γιατί ουσιαστικά η ψηφιακή διακυβέρνηση πρέπει να έχει στο επίκεντρό της τον πολίτη και μάλιστα τον πολίτη που είναι θύμα μιας πράξης, μιας απάτης, στο παράδειγμα που είπατε. Και έχει ταυτόχρονα η πολιτεία σε κεντρικό επίπεδο μια πλήρη εικόνα του τι συμβαίνει στην επικρατεία της. Υπάρχει κάποια χώρα στο εξωτερικό όπου θα πρέπει να την ακολουθήσουμε στο μέτωπο του μοντέλου που ακολουθεί για την πάταξη των εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο? Να μας φέρετε ένα παράδειγμα. Πώς αντιλαμβάνονται στο εξωτερικό αυτές οι ηλεκτρονικές απάτες, αυτά τα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο? Θα έλεγα, κύριε Παναγιωτόπουλε, η χώρα μας σε ό,τι αφορά την συγκεκριμένη πλατφόρμα, το καιρό που την πρωτοξεκίνησε, ήταν από τις πρωτοπόρες επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, δεν είναι κάτι το. Δηλαδή, αυτό δείχνει και τις δυνατότητες που έχει η χώρα μας, αν έτσι ακολουθήσουμε σωστές πρακτικές. Ωστόσο, θα έλεγα ότι σήμερα η πραγματική πρόκληση για τη χώρα μας είναι το να συνεργαστούμε στην κατεύθυνση αυτή, κυρίως σε πρώτο επίπεδο εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις χώρες και τις δυνατότητες που μας δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, και μάλιστα υπάρχει το ειδικό κέντρο για την αντιμετώπιση του κυβερνοεγκλήματος, το EC3, το European Cyber Crime Center. Άρα είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να ενδυναμώσουμε την ήδη υπάρχουσα σχέση συνεργασίας, αλλά και με άλλες χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα έλεγα, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, και άλλες χώρες, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες, όπου οι καλές πρακτικές υπάρχουν σε κάθε σύστημα ξεχωριστά. Θεωρώ ότι η συνεργασία πάντοτε μας δείχνει τον δρόμο, μας δείχνει τις καλές πρακτικές και αυτό που πρέπει να κάνουμε. Δεν είναι κάτι στατικό. Να αναφέρω εγώ ότι το 2021 είχαν υποβληθεί περίπου 7.500 καταγγελίες στη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και μόνο μέσα στο πρώτο τετράμινο του 2022 μέχρι και τα τέλη του Απρίλη έχουν υποβληθεί 3.000 καταγγελίες. Να υπολογίσουμε, κύριε Παναγιωτόπουλε, μια γενή αδυναμία που υπάρχει στο σύστημα στη χώρα μας. Πρώτα απ' όλα για τις περιπτώσεις που δεν αναφέρονται καν. Και αυτό πρέπει να προβληματίσει. Άρα εδώ θα πρέπει η πολιτεία, και σωστά το κάνει,
να ενθαρρύνει, να γνωστοποιήσει αυτή τη δυνατότητα που υπάρχει και μπορεί ο κάθε πολίτης να την εξασκήσει, να την εξαντλήσει. Και το άλλο είναι ότι μπορεί κάποιος να απευθυνθεί και απευθείας στις δικαστικές αρχές. Οπότε σε αυτή την περίπτωση δεν έχει η ελληνική αστυνομία εικόνα για τις απάτες που συμβαίνουν. Το ζήτημα που θίγεται και αποτελεί τη συνέχεια της σημερινής είδησης για την πλατφόρμα είναι κατά πόσο έχει προετοιμαστεί αντίστοιχα η ελληνική δικαιοσύνη, ενώ υιοθετώντας τις νέες τεχνολογίες, έτσι ώστε να έχουμε την πλήρη και απόλυτη εικόνα. Γιατί αυτό είναι βεβαίως σωστό, το να γίνει η καταγγελία με τον τρόπο αυτό. Υπάρχουν κενά, θεωρείτε? Βεβαίως υπάρχουν. Θα σας πω ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πλήρης μηχανοργάνωση στην ελληνική δικαιοσύνη. Υπάρχει ένας κατακαιρματισμός με 63 εισαγγελίες σε όλη τη χώρα. Δεν υπάρχει μια εισαγγελική αρχή που να είναι αρμόδια για το κυβερνοέγκλημα για όλη τη χώρα, ξεπερνώντας έτσι γραφειοκρατικά εμπόδια. Και ούτε η λέξη δικογραφία, η ηλεκτρονική δικογραφία είναι ανέκδοτο αυτή τη στιγμή. Δηλαδή φανταστείτε μια πραγματικότητα εν χαρτί, που έχουμε μάθει, έχουμε πλημμυρίσει το χαρτί, ξαφνικά να πούμε ότι όλο αυτό θα γίνει άειλα, δηλαδή θα γίνει ηλεκτρονικά. Δεν είναι προετοιμασμένο το σύστημα για αυτό το πράγμα. Άρα εδώ προϋποθέτει και εξειδίκευση των δικαστών, θέλει ενημέρωση, θέλει μια οπότε ξεκινάμε καλύτερη, μια προσπάθεια που καθολική. Έχει κενά και πού μπορεί να οδηγήσει. Αν θα οδηγήσει κάπου. Σίγουρα πιστεύω ότι η επόμενη μέρα για τη χώρα μας θα είναι πολύ καλύτερη. Θεωρώ ότι όλο αυτό που έχει ξεκινήσει, αυτός ο καταιγισμός, θα έλεγα θετικά, που έπεσε όλο μαζί αυτό το πράγμα με τις πλατφόρμες κλπ, θα φέρει σίγουρα ευεργετικά και θετικά αποτελέσματα. Δεν είναι αποτιμητέα αυτή τη στιγμή, δεν μπορούμε σήμερα να το δούμε. Και να μην ξεχνούμε ότι η χώρα μας και τώρα που μιλάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τρίτη από το τέλος. Έτσι, που σημαίνει ότι έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας να κάνουμε, έτσι ώστε να πετύχουμε τουλάχιστον το μέσο όρο της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ θέλει ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων και από πλευράς πολιτών, αλλά και από πλευράς πολιτείας και υπηρεσιών. Η προτροπή σας στους τηλεθεατές, και με αυτό να κλείσουμε, στρατηγέ, ποια είναι και η συμβουλή σας? Πρώτα απ' όλα να μην σιωπούμε και να αναφέρουμε οποιαδήποτε περίπτωση απάτης ή οποιοδήποτε αδικήματος και κυρίως τα θέματα που αφορούν τη σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων, ιδιαίτερη ευαισθητοποίηση, αλλά και κάθε σοβαρό αδίκημα, γιατί όλα τα αδικήματα που συμβαίνουν στον κυβερνοχώρο έχουν σοβαρές διαστάσεις και μπορούν να έχουν σοβαρές διαστάσεις, επιθέσεις, κυβερνο επιθέσεις σε πληροφορικά συστήματα και υποδομές της χώρας μας. Σίγουρα να ενδιαφερθούμε, να επισκεφτούμε και την Ακαδημία, το ξανατονίζω, την Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών, όπου εκεί μπορούν να βρουν χρήσιμες πληροφορίες. Και θα έλεγα ότι γενικότερα και οι υπηρεσίες να εντείνουν τις προσπάθειές τους, έτσι ώστε να αυτοβελτιωθούν και να παρουσιάσουν και να δώσουν στον πολίτη, και μάλιστα στον αδύναμο πολίτη, αυτό που δεν έχει πρόσβαση γενικότερα στα θέματα στα κέντρα εξουσίας, έτσι ώστε να λειτουργήσουμε με έναν τρόπο δημοκρατικό και δίκαιο. Μάλιστα. Κύριε Παπαβροδρόμου, να είστε καλά, την καλησπέρα μας από Κρήτη. Να είστε καλά, κύριε Παναγκητοπουλε. Ευχαριστώ για την προσοχή. Σας ευχαριστούμε πολύ.